Η προστασία τη κύρια κατοικία και το μέλλον των κυπριακών τραπεζών ήταν το αντικείμενο συνάντηση αντιπροσωπεία του κινήματο Οικολόγων με την διοικητή τη Κεντρική Τράπεζα. Αυτό που φαίνεται να ικανοποίησε ιδιαίτερα του Οικολόγου ήταν το ευή κονούς του οποίου έτυχε η πρότασή του τον περασμένο Μάρτι από την Τρόικα να επέμβει και στον τομέα τη τιμωρία όλων των τραπεζιτών που ευθύνονται για την καταστροφή τη οικονομία. Δυστυχώ τότε η απάντηση δεν ήταν θετική. Φαίνεται όμω ότι υιοθετήθηκε τελικά η εισήγησή μα να υπάρχει παρέμβαση και από την Τρόικα στην τιμωρία αυτών οι οποίοι ευθύνονται για την κατάρρευση των τραπεζών. Ο Γιώργος Περδίκης χαρακτήρισε ανοησίες τα όσα ακούγονται από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο ότι πρέπει να προστατευτούν οι επιχειρηματίες διότι αποτελούν την ατμομηχανή της οικονομίας. Αυτή η ατμομηχανή της οικονομίας αποδείχτηκε εγωκεντρική, κερδοσκοπική, ιδιωτελή. Το μόνο πράγμα που τους ενδιαφέρει είναι το προσωπικό τους το συμφέρον. Έχουν εκατομμύρια κατατεθειμένα στις τράπεζες της Ελβετία και του εξωτερικού. Όλοι το ξέρουν αυτό. Και από την άλλη βγάζουν και χέρι Αν είναι αυτή η επανεκκίνηση τη οικονομία που εννοούν, οι πολίτε δεν τη θέλουν, πρόσθεσε ο Γιώργο Περδίκη, ζητώντα περισσότερη ενημέρωση από την κυβέρνηση, ειδικά για το θέμα του επικαιροποιημένου μνημονίου.